Αμερική και στο Ντουμπάι και γενικότερα ήταν έτσι ένα πολύ, πολύ ταξιδεμένο αυτό το διάστημα, το διάστημα τελευταίο, ναι. Με πολλές εμπειρίες, με πολύ ωραία πράγματα, με πολύ ωραίες δουλειές που νομίζω ότι καθώς περνάει ο καιρός θα τα βλέπουμε και θα σκεφτόμαστε τι ωραία πράγματα που ζούμε, γιατί είναι πολύ ωραίο μέσα από τη δουλειά να είσαι δημιουργικός, να ζεις πράγματα και καταστάσεις, όπως ας πούμε πήγαμε στο Ντουμπάι και κάναμε βίντεο κλιπ, κάτι που ήταν το είδαμε. Να σε ρωτήσω κάτι, στο Ντουμπάι όσοι έχουμε πάει, ξέρουμε ότι δεν μοιάζει με τα Εμμυράτα και το πολύ αυστηρό, ας το πούμε, περιβάλλον που υπάρχει, που πρέπει να κυκλοφορείς μονίμως λοιπόν, με μπουρκα, με ιδιότητα. Λοιπόν, το καλύτερο δεν είναι όσοι έχουν πάει στο Ντουμπάι. Όχι, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι και μια δυτική πρωτεύουσα όπου βγαίνεις και πολύ χαλαρός. Δηλαδή έχεις το νου σου πάντα. Όχι, πρέπει να τον έχεις το νου σου. Και εγώ δεν τον είχα το νου μου, αλλά ευτυχώς είμαι εδώ. Και έκανα πρωτοχρονιά και Χριστούγεννα στην Ελλάδα. Σου συνέβη κάτι? Δεν με είχαμε, ας πούμε, κάποιο γεγονός το να μπλέξω, ναι, ας πούμε, και τα λοιπά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το πήρα λίγο ψήφιστο όλο αυτό. Λέω, εντάξει, πόσο πάνω σοβαρά, δηλαδή, πιο χαλαρά. Ναι. Να βάλω και το πουστάκι μου να κάνω το γύρισμα, για το γύρισμα, για την τέχνη. Και εσύ κοιτούσαν δηλαδή κάπως οι Ντουμπαγιανοί. Και κοιτούσαν λίγο, υπάρχει πάρα πολύ. Γενικότερα, αστυνομία είναι παντού. Είναι φουρία, ας πούμε. Ναι. Είναι αλήθεια. Και μετά τα γεγονότα, παντού, τα διάφορα που συμβαίνουν στην περιοχή. Άρα εκεί έπρεπε να πάρεις άδεια για να κάνεις αυτά τα γυρίσματα σε αυτές τις περιοχές, έτσι, ντυμένη ή όχι? Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Η Ντουμπαγιανή πάντως σίγουρα περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Κάτι έγινε τώρα και δεν τα λες. Όχι, αλήθεια σου λέω, ήμασταν πάνω στο τζιπ, έκανα ένα πλάνο, δεν πήγαμε μια σύλληψη, όχι. Ευτυχώς, Παναγία μου. Σέβιας τον πυρί-πυρί. Αλλά εντάξει, αγχωθήκανε λίγο οι Έλληνες που ήταν στην παραγωγή μαζί μας. Γιατί εντάξει, όντως εκεί μπορεί να κάνει φυλακή κανονικά. Δηλαδή, μπορεί να σα έστελνα ένα τελεσίγραφο και να σα έλεγα έξι μήνες, ας πούμε. Εντάξει. Τι εντάξει. Όχι, δεν θυμάστε ένα ζευγάρι νεαρών τουριστών, νομίζω ήταν από την Αγγλία, που φιλήθηκαν σε ένα εστιατόριο και μια μαμά μουσουλμάνα τους κατήγγειλε στην αστυνομία ότι έτρωγε με τα παιδάκια της. Είχε γίνει πρωτοθέμα παγκοσμίως. Ότι έτρωγε με τα παιδιά της και ότι οι δύο νεαροί προσέβαλαν την δημόσια εδώ. Ναι. Και λάτε να τους συλλάβετε και τους συνέλαβαν. Και επειδή έγινε μεγάλο θέμα παγκοσμίως, τελικά τους αποφυλάκησαν, δεν είναι? Δεν είναι, Θέλει προσοχή. Μάλιστα. Πάσε να ρωτήσω κάτι. Τώρα σε αυτά τα πλάνα που φοράς το μπουστάκι και είσαι ντυμένη σεξι, έτυχε κάποιος να έρθει να σας πει, παιδιά? Στην έρημο είναι, καλέ. Δεν είναι πάνω σε όλα στην έρημο. Εκεί νομίζω ότι οι άνθρωποι που ήταν εκεί ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι που μας βλέπανε. Σωστό. Είμαι σίγουρη ότι ήταν χαρούμενοι. Κατερίνε στην κούδυνα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι ήταν με ένα χαμόγελο, μας φέρνανε νερά, μας φέρνανε. Δεν είχαμε προβλήματα εκεί. Στην πόλη λίγο είχαμε αγχωθεί πιο πολύ. Ποιο σκέφτηκε να πάτε να κάνετε το βίντεο κλιπ εκεί? Ήταν μια ιδέα του DJ Rico. Αυτό θα δίνουμε. Πού είναι ο DJ Rico? Και έγινε πραγματικότητα. Τι ωραία, με όλη την παραγωγή, μείνατε, με όλους τους ανθρώπους που δουλέψαμε, μας βοηθήσαν πάρα πολύ. Πόσες μέρες μείνατε? Καθίσαμε τρεις μέρες, διήμερο το γύρισμα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Είχε και καλό καιρό όταν πήγατε. Στο Ντουμπάι νομίζω έχει πάντα μόνιμο. Δεν έχει πάντα, έχει και 20 βαθμούς και 15, ας πούμε. 15 έχει στο Ντουμπάι. Έχει και 15 με 17 το χειμώνα τους, ρε παιδιά. Νομίζω. Πέφτει τόσο. Δεν θα μαλώσουμε τώρα για τη θερμοκρασία του Ντουμπάι. 15 πάντως μπορεί, όχι, αλλά 18-20 έχει ο χειμώνας τους, νομίζω. Πάντως στην έρημο είχαμε 53 βαθμούς, ναι, υποσκιά. Κατάλαβα. Αναγιά. Πότε πήγες, ρε Κατερίνα, πριν πόσο καιρό? Πότε πήγα, καλέ? Πήγα αρχές Σεπτέμβρη, πήγα. Εντάξει, πότε αγάπη, πήγα, στη... νομίζω, ναι. Okay. Το πήγες της θερμοκρασίας, είναι σαν φούρνος εκεί. Αμερική, πήγατε σε ένα μέρος ή γύρισατε? Αμερική, πήγαμε Νέα Υόρκη. Atlantic City. Λος Άντζελες. Τορόντο. Τορόντο, Καναδά. Ναι. Φλόριντα. Καναδά, ναι. Γενικά περάσαμε ωραία και εκεί εξίσου. Γυρίσαμε. Έχω πάρα πολλούς φίλους εκεί. Κάνα υλικό γυρίσαμε. Κάναμε και εκεί ένα γύρισμα. Για ένα βιντεοκλίπ το οποίο θα βγει του χρόνου, το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει 10 ερωτήσεις. Η συντακτική ομάδα. Μην γίνει τίποτα για αλλάξει. Δηλαδή αλλάξει κανένα μαλλί. Καλά, αυτό σου είναι. Αυτό είναι το αγάπη μου, είναι γεγονός. Δηλαδή, άμα δεν αλλάξει, τότε να ανησυχήσεις. Πάμε να δούμε τις 10 αλήθειες Κατερίνας Τικούδη. Είναι 10 ερωτήσεις που έχει επιμεληθεί ο Βασίλης Γρηγορόπουλος και θέλουμε κοφτές αυθόρμητες απαντήσεις. Έχεις μετανιώσει που συμμετείχες σε τηλεοπτικές εκπομπές και αν ναι, σε ποιες? Με τίποτα δεν έχω μετανιώσει, καμία περίπτωση. Ήταν εμπειρίες που έζησα, που έμαθα πράγματα. Και δεν το συζητώ έτσι και έγινε και γνωστή μέσα από αυτά όλα. Ίσως κάποια πράγματα να μπορούσα να αποφύγω με την έννοια της αισθητικής πάντα και κάτι που δεν αφορούσε εμένα αποκλειστικά. Ναι. Αυτό. Έτσι. Αλλά σε αφορούσε εμέσως πλην σαφώς. Κατάλαβα. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, έχεις κινδυνεύσει για κάποιο λόγο να μπεις φυλακή? Να, μας είπε τώρα.
Αλλά δεν έγινε σε πράξη, δηλαδή δεν με σούρνανε δεξιά και αριστερά και να την βάλουμε μέσα ή όχι την κοπέλα. Γιατί δεν καταλάβαμε, λόγω της αμφίεσης. Ναι, ναι. Της πιο σεξι παύλα αποκαλυπτικής αμφίεσης. Ναι, δεν είναι. Δείχνεται. Μπούκα σε τράπεζα. Όχι, ήρθα. Έτσι. Κάναμε και μια λυσία. Έτσι, φαντάζεσαι. Αν έμπαινε, δεν θα χρειαζόταν να τους απειλήσει με όπλο. Θα έμπαινε έτσι, θα αφήναν όλοι τον υπολογιστή. Τα στυλώ και θα μέναν έτσι, θα έκανε. Θα το στόμα σαν στον οδοντίατρο ένα πράγμα. Επόμενο, Κωστή. Εγώ είμαι. Ναι. Να σε ρωτήσω, έχεις χωρίσει ποτέ σύντροφό σου, ο οποίος δεν άρεσε στην οικογένειά σου? Όχι. Δεν σου μαμά, ρε παιδί μου, δεν σου κάνει αυτός Κατερινάκη. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο ούτως ή άλλως, δηλαδή... Δεν εκφέρουν άποψη γονείς. Θεωρώ ότι όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, νομίζω ότι πρέπει να αγαπάς τον άνθρωπο. Σωστό. Δηλαδή το ότι λένε όλοι οι άλλοι, πάντα όλοι δίνουν συμβουλές, είναι στη φύση του ανθρώπου να λέει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, αλλά νομίζω ότι στην καρδιά δεν μπορούν να μπουν νόμοι. Και όταν είσαι έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια λες και πολλά σου φαίνονται. Ναι, και ο έρωτας είναι κάτι που σου έρχεται. Και σου φεύγει. Και σου έρχεται. Και δεν το περιμένεις. Και σου φεύγει και σου ξανάρχεται. Δεν είναι κάτι δεδομένο. Τι έπαθε? Κώστα, επειδή έχει προβληματισμό, εσύ πάρε λίγο. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω. Έχει και τα ψυχοσωματικά του ο Κώστας μέσω τη καλεσμένη. Φαντάζομαι τώρα δεν ισχύει αυτό. Αν παλιότερα υπήρξε κάποιο τσακωμό ή σκηνή, α το πούμε, από τον εκάστοτε σύντροφό σου για κάποια αποκαλυπτική σου εμφάνιση. Ναι, η καρδιά κρατάει. Και ο ίδιος εδώ, που τον έχουμε εδώ. Όχι, όχι, όχι. Απλά, απλά. Ίσως είχε γίνει έτσι κάποια συζήτηση πιο πολύ συμβουλευτική πάνω σε κάποια κομμάτια. Εγώ θυμώσα που θα μου πεις τι θα κάνω. Όμως πρέπει να μάθουμε να ακούμε και ναι, δεν τα ξέρουμε και όλα. Και έτσι βελτιωνόμαστε. Απλά πολλές φορές δεν μας αρέσει να μας λένε άμα κάνουμε λάθος. Κάπου λίγο. Όμως, μισό λεπτό. Αυτό το τζιν σορτσάκι είναι πολύ αποκαλυπτικό και θα κοιτάνε όλοι, ας πούμε, τον ποπό σου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Όχι. Δεν θα μπορούσα να ήμουν με έναν άνθρωπο που θα του αρέσει αυτό που είμαι, αυτό που κάνω, όταν χορεύω, όταν τραγουδάω, ακόμα και όταν ευρειάζω. Δεκτό, Κρυαρίνα. Κατερίνα Στικούδη, με το χέρι στην καρδιά, θέλουμε να μας πεις ποια είναι η μεγαλύτερη σκηνή ζηλοτυπίας που σου έχουν κάνει. Πολύ θα σα στεναχωρήσω τώρα. Δεν σου έχουν κάνει. Δεν θυμάμαι. Σκέψου πόσο πολλές είναι. Έχουμε μια μισή ώρα σκέψου να βράσω τα καρότα. Το καρότα. Τα καρότα είναι στο στομάχι του Φραγκολιά. Εξυπνίδου. Κατερίνα, έκανα εγώ μια καροτόσουπα και με κοροϊδεύουν. Με το χέρι στην καρδιά, θέλουμε να μας πεις ποιο είναι το πιο υποτιμητικό σχόλιο που έχεις ακούσει και το θεωρήσες άδικο. Υποτιμητικό σχόλιο. Προσβλητικό. Αυτό που έχουμε λίγο εύκολο να λέμε, «Αι, μωρή, έτσι, αυτό...» Πήγαινε κανένα και φταί. Αυτό που το λέμε τόσο εύκολα και αβίαστα, ότι ας πούμε μπορεί να δεις μια κοπέλα να φοράει ένα μίνι φόρεμα και «Αι, αυτή είναι...» Η εύκολη, Άννα. 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 Δηλαδή, η με εύκολη. Την Άννα, δεν έχω θέμα με το όνομα, σαφώς καταλάβει τι εννοώ. Αλλά θέλω να σου πω, είναι κάτι που το πετάμε εύκολα, το λέμε συνέχεια. Και πάντα στην Ελλάδα, όταν βλέπουμε μια πετυχημένη ωραία γυναίκα, δεν μπορεί. Πήγε με τον Δημήτρη, πήγε με τον Κώστα, τη βοήθησε ο Γιώργος, ο Αργύρης. Δηλαδή, δεν μπορεί μια ωραία κοπέλα ακριβώς να πέτυχε κάτι τέτοιο. Άσχετα με το αν είναι. Δεν θα μιλήσω τόσο πολύ και για τη δουλειά μας, ας πούμε, και για τον αν είναι καλογυμνασμένη ή οτιδήποτε. Μα οδηγά στο αυτοκίνητο. Είναι μια μητέρα με το παιδάκι τη. Θα περάσει κάτι, θα γίνει κάποιο. Α, η Άννα. Ναι, δηλαδή, είναι κάτι που το λέμε, δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Η ευγένεια. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτή η λέξη. Μια που μιλάς για τα ρούχα, έχεις μετανιώσει ποτέ για κάποια ρούχα που είδες σε κάποιες φωτογραφίες στα περιοδικά, βλέπεις τον εαυτό σου, λες μήπως αυτό δεν έπρεπε να το βάλω. Πιο παλιά, Χριστέ μου. Κάφτετες, τις πιο παλιές. Έχω... που τα διάλεγα μόνη μου πιο πολύ. Σου η αλήθεια είναι. Ναι, και δεν είναι στο γούστο σου. Εντάξει, ήταν εκεί η αρχή. Ναι, δεν είχα, ας πούμε, και τους συνεργάτες μου να μπορούμε και να κάνουμε πιο σωστά πράγματα, αν θέλεις. Αν και δεν υπάρχει σωστό και λάθος, ό,τι αισθάνομαι κάνω, πιστέψτε με. Και πολλές φορές μπορούμε να κάνουμε και κάτι που να είναι και κεντρικό. Ναι, και να μην είναι και καλέστο για κάποιον, αλλά αν εμένα μου αρέσει και το γουστάρω, το φοράω. Σου έχουν χρεώσει συντρόφους που δεν είχες? Όχι. Μια. Όχι, μια φορά μόνο είχε γραφτεί ένα δημοσίευμα και πήρα την κατάσταση στα χέρια μου ως κρυός. Πήγα εκεί στον όμιλο, εγώ ίδια. Τους είπα, συγγνώμη, δεν ήμουν εκεί εκείνο το Σαββατοκύριακο, διότι είχε γίνει μια περιγραφή πάρα πολύ πρόστιχη. Όλα ήταν ένα ψέμα, ότι ήμουν κάπου για ένα διήμερο. Με κάποιον που... Με κάποιον που ούτε καν τον ήξερα, τον Κακομοίρη, ούτε αυτός με ήξερε. Γνωστός κι αυτός. Αθλητής.
Αυτό είχε γίνει πριν πάρα πολλά χρόνια. Ναι, δηλαδή, κατάλαβα. Ναι. Αλλά ήταν ένα σενάριο καλοδουλεμένο. Ναι, και μίλησα, είχα μιλήσει και με την κοπέλα που το έγραψα και μου λέει: όχι, εκεί ήσουν. Βρε καλή μου. Αυτό δεν σε αφού δεν ήμουν εκεί. Αυτός με το ζόρι. Δεν σε πήρε τηλέφωνο, σου πει αφού μα χρεώσαμε που μα χρεώσαμε. Μα δεν γνωριζόμαστε. Ναι, δεν αυτό να γνωριστούμε επί διευκαιρία. Ρε Δημήτρη, μόνο εσύ δεν το σκεφτόσουν αυτό. Το αγόρι σου πώ αντέδρασε όταν διάβασε αυτό το δημοσίευμα. Σε μια εφημερίδα που ήξερε ότι ήσουν μαζί του προφανώς. Τι σου είπε να κάνεις, πάνε και σπάς τα όγκλα. Δεν μου λένε τι να κάνω, αυτά τα κάνω βίαστα από μόνη μου. Δεν χρειάζεται. Αν είχες τον Δημήτρη, θα σου έλεγε η Κατερινάκη, δηλαδή. Αφού στον χρέωσαν, πήγαινε κιόλας. Δεν πειράζει. Παιδάκι μου, αφού γράφουν ότι είμαστε και μαζί, ας γνωριστούμε. Γιατί είναι περίεργη σκέψη. Ναι, πάρα πολύ. Τι παντόφλε, φάγε ο Κακομοίρης. Αλήθεια. Άμα ήταν και παντρεμένος, χαίρομαι πολύ. Ξέρω τι ήταν, αλλά. Ναι. Μάλιστα. Υπέροχα. Ωραίο. Και να σου πω, σου ζήτησε συγγνώμη το περιοδικό ή επανήλθε με κάποιο δημοσίευμα από κατάσταση. Έκανε ένα απλό δημοσίευμα μετά ξανά, ας πούμε, τι και πώς. Μάλιστα. Μπράβο πάντως που παίρνεις την κατάσταση στα χέρια σου. Σε έχει παρακολουθήσει ποτέ θαυμαστή σου. Μ' αρέσεις. Σε έχει παρακολουθήσει ποτέ θαυμαστή σου και να το έχεις αντιληφθεί και να έχεις τρομάξει και να το έχεις αντιμετωπίσει. Όταν ήμουν στο Megastar, υπήρχε έτσι ένας κύριος που ήταν πολύ εξωστρεφής. Και έστελνε διάφορα γράμματα. Έρχομαι στη γειτονιά καμιά φορά τον πετύχαινα. Α, είχε βρει και τη διεύθυνσή σου. Υπήρχαν κάποια θεματάκια, αλλά εντάξει, δυστυχώς έμαθα ότι δεν ήταν πολύ καλά, ας πούμε, ο άνθρωπος. Οπότε ναι. Εντάξει. Κατάλαβα. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση και σηκωνόμαστε για το πιάνο. Ποιο πράγμα που έχεις κάνει ήδη δεν θα ξανάκανες ποτέ. Τι δεν θα ξανάκανα. Ναι, από αυτά που έχεις κάνει στη ζωή σου. Ενδεχομένως δεν μετανιώνεις που το έκανες, αλλά δεν θα το ξανά έκανες. Παρουσίαση, τι μου θα έκανες. Παρουσίαση ή συνεργασία. Δεν ξέρω, θα πρέπει να ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ναι. Τώρα κάτι επαγγελματικά που να μετανιώνω και να λέω «Χριστέ μου, οημέ». Ναι, γιατί. Όχι, όχι. Απλά ίσως κάποια πράγματα θα μπορούσαν να είχαν γίνει πιο προστατευμένα, πιο σωστά. Κάτι σε σχέση με την εμφάνισή σου, δηλαδή δεν θα ξανά έκανα τα μαλλιά μου πόνι που το έχεις κάνει 10 χρόνια. Δεν θα τα ξανά έκανα, ίσως ξανθιά ποτέ. Ναι, δεν σου και... συμφωνώ. Ποτέ μιλές, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Εμένα μου αρέσει με αυτό το, αυτό εμένα, το χρώμα. Πολύ... Είσαι μια καστανή, υπέροχη γυναίκα, κουκλάρα. Σήκω. Πάμε, λοιπόν, παιδιά. Το δοκίμασαμε ένα ποστή, βρε αγάπη. Σου πάει αυτό όμω, εσύ που το άνοιξε. Ναι, λίγο έτσι που το έχω γλυκάνει. Θέλετε να παίξω εγώ στο πιάνο ή να αφήσουμε την καλλιτέχνη. Όχι, αγάπη μου, έχουμε την καλλιτέχνη. Λοιπόν, παιδιά. Εγώ λέω να παίξει σε πιάνο και να τραγουδήσει η Ελένη. Θα είναι αριστούργημα. Θα είναι για να κλείσουμε την εκπομπή μισή ώρα νωρίτερα να αποχαιρετήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε φέτο. Φέτο το Σεπτέμβρη είναι πολύ συναισθηματικό. Είναι έτσι. Δεν ξέρω, είχα μια έμπνευση και έγινε πραγματικότητα, βγήκε παρά έξω. Να κρατάμε τις όμορφες στιγμές στο μυαλό μας, ασχέτως αν οι άνθρωποι είναι κοντά μας ή όχι. Πολύ γλυκό. Είναι αυτό που έγραψες και τους στίχους και τη μουσική, το φυλαχτό. Είμαι στο μυαλό μου. Για πάμε. Από αυτά και ο χρόνος
σταματά. Έχω μαζί. Όσες φορές θυμάμαι ήσουν εκεί, σιγά μπροστά μου, στα όνειρά μου. Όσο μακριά κι αν θα με, δίπλα σου νιώθω εγώ. Τόσες εικόνες μες στο μυαλό μου. Τι να σου πω για μας. Πάνω μου θα κουμπάς πάντοτε σαν τατουάς. You take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. I don't know what you're thinking, sugar. Oh yeah, I just got a feeling, sugar. Oh yeah, I can hear the sign is burning red. Let's turn it, I can't turn back now. So hold on tight. I don't know where the lights are taking. Us, but something but tonight is dangerous. Now there's only bug the two of us. Baby, this is getting serious. Oh, 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 oh. Today the dangerous. Oh, oh, oh. Today the dangerous. Και κάτι που το ξέρουμε όλοι. Να σου πω κάτι. Τηλεόραση, το να τραγουδήσεις live το κάνουν πολύ λίγοι άνθρωποι. Οι περισσότεροι επιλέγουν την ασφάλεια του να τραγουδήσουν playback ή half playback. Παίζεις, τραγουδάς και επειδή σε ξέρω από την αρχή της καριέρας σου, ειλικρινά στο λέω δεν ξέρω τι έχεις κάνει. Φαίνεται ότι δουλεύεις τη φωνή σου και κάθε χρόνο γίνεσαι καλύτερη. Αυτό το λέω με αγάπη. Και όσο κόντρα στην εικόνα της μπορεί να είναι αυτό που βλέπουμε, το έχεις και πραγματικά. Ο παιδιά, μπράβο σου. Είναι μια ωραία γυναίκα. Θα μπορούσε να έχει επαναπαυτεί σε αυτό και να τη πειράζουν τις φωνές στα κομπιούτερ οι ηχολήπτες και αυτοί τώρα που ηχογραφούν. Χωρίς... Έχεις κάνει τρομερή δουλειά με τη φωνή σου και μπράβο σου, Κατερίνα. Ευχαριστώ, φαίνεται. Παιδιά, το λέω. Εξελίσσεσαι, ανθίζεις. Σαν λουλούδι. Α, αυτό, ειδικά το λέω. Το λέω μέσα από την καρδιά μου. Σκέφτεσαι και τέτοιου είδους live να κάνεις, Κατερίνα. Γιατί τα καλά λόγια σπανίζουν. Στο λέω, νομίζω και... το ακούν και τηλεθεατές μας. Τέτοιου είδους live με το πιάνο σου σκέφτεσαι να κάνεις. Σου έχουν γίνει προτάσεις. Έτσι έγινε στο Fix, Θεσσαλονίκη πέρυσι. Έκανες μια εισαγωγή. Μπράβο σου. Εντάξει, δεν κάνω κάτι για να αποδείξω. Κάνεις αυτό που κάνω γιατί μου αρέσει. Και ας είναι μερικές φορές κόντρα. Δηλαδή, ένας καλλιτέχνης, ένας τραγουδιστής είναι πολύ διάστατος. Δεν τραγουδάει μόνο μπαλάντες, δεν τραγουδάει μόνο ροκές. Σωστό. Μπράβο. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι στη μουσική δεν πρέπει να βάζουμε κανόνες. Μαζί. Πρέπει ο καθένας να κάνει ό,τι αισθάνεται. Να βρήσει αν θέλει, να φωνάξει. Πάμε τώρα όλοι μαζί να ζητήσουμε συγγνώμη. Ναι. Αχ, Θεέ μου. Gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. Hope I don't run out of time, call someone, call the reference. Cause I just need one more shot at forgiveness. I know you know that I made those mistakes, baby, once or twice. By once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem or redeem of myself tonight. Cause I just need one more shot, a second chance. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just.
past your body. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Sorry. That I let you down. Is it too late? I'm sorry now. Σου πάντα, μέσα στην καρδιά μου περιμένω να φανείς μπροστά μου, να σου πω μη μένεις μακριά μου, μη εσύ. Κάνε τα δύσκολα απλά. Βρε στην καρδιά τη διαφορά. Μια αγάπη από μια ματιά. Με ένα σου φιλί ταξίδεψε με μακριά. Και δε με νοιάζει το μετά. Μου φτάνει μόνο να μ' αγαπάς. Με ένα σου φιλί κάνε τα δύσκολα απλά. Βρε στην καρδιά τη διαφορά. Μια αγάπη από μια ματιά. Με ένα σου φιλί ταξίδεψε με μακριά. Και δε με νοιάζει το μετά. Μου φτάνει μόνο να μ' αγαπάς. Μπράβο, Κλάρα μου, είσαι υπέροχη. Συγχαρητήρια. Διαφημίσεις και τρέχουμε. Διαφημίσεις και μας αρέσει αυτή η μελωδία. Ωραία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Εντάξει. Να το παίξουμε. Εντάξει. Νέα σειρά Ορζέν με ιαλουρονικό. Μην το πιείτε. Λουστείτε. Ορζέν. Η δική σας πηγή λάμψης. Τι κάνεις, όλα καλά? Καλά είμαι, αγόρι μου, καλά είμαι, καλά. Έρχεται ο γιατρός, περάστε όλοι έξω, παρακαλώ. Ο γιατρός? Τι εννοείς έρχεται ο γιατρός? Μη μου πεις. Πυροβολήσαν τον Λεωνίδα. Τραγικό. Μ' ακούσε αυτό που σου λέω? Δεν νομίζω, μάλλον ακούει άλλες φωνές μέσα της. Η αλήθεια είναι ότι όντως ακούει ένα ουρλιαχτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω. Τι μπλέκτο, εγώ δεν ακούω τίποτα, ρε παιδιά. Μόνο ένα κρίτσι κρίτσι ακούω. Έλα στη θέση μου. Απόψε στις 8. Για στείλτε τώρα με φάξ στους Γερμανούς. Και ύστερα να σε δω, κυρία Εμιλία. Καλαλύσεις 200 χιλιάρια για να σα διάσω τη γωνιά. Είμαι στη θέση μου ως γυναίκα να κατακτήσω το γήπεδο. Σπάσε τους κανόνες κάθε μέρα με την Always Ultra. Κλειδώνει το υγρό 2 φορές καλύτερα για λιγότερες διαρροές. Ξαναγράφουμε τους κανόνες. Always. Εδώ και 125 χρόνια είμαστε στην πρώτη γραμμή. Για να μετακινήσετε με σιγουριά. Να είναι το μέλλον σας εξασφαλισμένο. Να αναπτύσσετε τις επιχειρηματικές σας ιδέες. Να χαίρεστε μια ζωή όλο υγεία για να μπορείτε να κάνετε όνειρα. Είμαστε στην πρώτη γραμμή. 125 χρόνια Εθνική. Η πρώτη ασφαλιστική. Είναι εντυπωσιακό. Τι μπορείς να κάνεις με γιώτης και κανά δυο απλά υλικά. Τρουφάκια σοκολάτας. Τα καρύδια που έχεις. Κονιάκ. Με κουβερτούρα και τρούφα σοκολάτας Γιώτης. Σίγουρη επιτυχία, σίγουρη οικονομία. Γιώτης. Ασφαλώς. Τα συμπτώματα του κρυολογήματος και της γρήπης μπορούν πραγματικά να σε κρατήσουν πίσω. Ένιωθα ακριβώς το ίδιο νωρίτερα. Δοκίμασε αυτό. Το Panadol Cold & Flu ανακουφίζει αποτελεσματικά από τα ενοχλητικά συμπτώματα του κρυολογήματος και της γρήπης. Ξαναβρείτε γρήγορα τον καλύτερό σας εαυτό με το νούμερο 1 προϊόν για το κρυολόγημα. Διώξτε το κρυολόγημα. Απολαύστε τη ζωή.
Η Golden Star σας εύχεται χρόνια πολλά και σας παρουσιάζει μια μοναδική υπερπροσφορά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 325 640 και αποκτήστε το δικό σας Farrell Watch με 24,99 μόνο έναντι της αρχικής του τιμής στα 220 ευρώ. Κάντε τώρα δικό σας ένα πολυτελές ρολόι κόσμημα σε κίτρινο χρυσό των 18 καρατίων στα 0,50 μάικρον σε βάση από ανοξείδωτο ατσάλι. Το χαρακτηριστικό του ρολογιού είναι τόσο το έντονο χρώμα στο εσωτερικό του καντράν, όσο και κατά μήκος του χρυσού μπρασελέ. Μπορείτε να το αποκτήσετε είτε σε έντονο βαθύ μπλε, είτε σε φωτεινό καθάριο λευκό, είτε σε μοντέρνο σαγηνευτικό μαύρο, είτε σε ζωντανό άλικο κόκκινο, είτε σε ελεγκάν κλασικό καφέ. Ο μηχανισμός του ρολογιού είναι αδιάβροχο ιαπωνικό quartz. Τα ρολόγια μπορούν να φορεθούν από γυναίκες και άνδρες. Προσοχή! Όσες κυρίες ή κύριοι τηλεφωνήσουν τώρα στο 2310 325 640 μπορούν να αποκτήσουν το ένα ρολόι με 24,99 μόνο ή δύο ρολόγια της δικής τους επιλογής με 39,99 μόνο. 2310 325 640 και ένα πολυτελές ρολόι κόσμημα γίνεται δικό σας με 29,99 μόνο. Μην το χάσετε. Τηλεφωνήστε τώρα. Τέχνημα και λαϊκή τέχνη. Δύο μεγάλες εμπορικές εκθέσεις. Ειδών λαϊκής τέχνης, τουριστικών και ειδών δώρου. Λαϊκή τέχνη και τέχνημα. 11 έως 15 Ιανουαρίου, Metropolitan Expo. Οργάνωση Ρώτα. Όχι, έχω φρικτό πονόλαιμο. Όταν ο πονόλαιμος γίνεται ανυπόφορος, χρειάζεσαι Στρεπθέν. Κοίτα, έχει πολλαπλή δράση. Ανακουφίζει γρήγορα από τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και διευκολύνει την κατάποση. Στρεπθέν, η πρώτη βοήθεια για τον πονόλαιμο. Και τώρα, νέο Στρεπθέν χωρίς ζάχαρη. Η ίδια πολλαπλή δράση χωρίς ζάχαρη. Γίνε η ηρωίδα των έξυπνων αγορών. Στα Leroy Merlin μπορείς. Πόρτα Laminate 79,90. Μειον 20% σε όλες τις μπαταρίες μπάνιου Σενσέα. Leroy Merlin. Κάθε λύση για κάθε σπίτι. Γιαννάκη, τα παιδιά σε ζητάνε. Γιαννάκη, τι Γιαννάκη. Παιδές, άκυρο το σκέιτ. Θα κάψω να φάμε τους δικούς μου. Είμαστε μακαρονάδες. Τι να κάνουμε? Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες. Αγάπη μου, καλή χρονιά. Για μένα. Για σένα. Σκουλαρίκια. Τι περίμενες? Σφαίρες. Πού να τις βρω τις σφαίρες? Να έπαιρνε στο 11880. Γιώργο, είσαι αδικαιολόγητος. Δεν πήρε το 11880. Αδικαιολόγητος. Αλλά και ελεύθερος. 11880. Νόστιμα, πού είναι τα φασολάκια? Η μαμά τα μαγείρεψε. Ναι, και έβαλε και λάδι. Παρασκευιάτικα λάδι. Δεν πρόκειται να πας στην κόλαση, μη φοβάσαι. Εσύ θα πας στην κόλαση με αυτά που μας έχεις κάνει. Μάνο σου το τίμησε το στεφάνι της. Άλλο στο χέρι. Ο παπάς δεν έκανε τίποτα. Κερί αναμένο ήτανε. Κερί δεν ξέρω. Αναμένος πάντως ήταν. Όχι με μένα. Μάλιστα. Έχω κυβλίτα από χθες. Μήπως να τα ζεστάνω. Το ψυγείο του δεν είχε πόρτα. Μην αρχίζεις τη μουρμούρα. Και τι είχε, κουρελό? Ήταν ανοιχτό. Απόψε στις 9. Τι κάνεις? Πεζοπορώ στο φαράγγι της Σαμαριάς. Οχ, να το πάλι. Στο τραπέζι λέω τι κάνεις. Μακροβούτια. Οχ. Είσαι καλά? Ρώτησε ο Δελαπατρίδης. Και τις γιορτές, ό,τι πληροφορία κι αν χρειαστείς. 8, 8, 8. Σούπερ αριθμός. Νέα σειρά Ορζέν, μυαλουρονικό. Μην το πιείτε. Λουστείτε. Ορζέν, η δική σας πηγή λάμψης. Λοιπόν, και πριν αποχαιρετιστούμε, Κατερινά, και ετοιμάζεις κάτι που θέλεις να ανακοινώσεις στον κόσμο? Ετοιμάζουμε, προς το παρόν έχει κάποιες εμφανίσεις, γιατί πρέπει να κάτσουμε και λίγο στο στούντιο κάποια στιγμή, να ετοιμάσουμε καινούργια τραγούδια. Αυτό, και έχω πολλές εκπλήξεις. Καλή επιτυχία, καλή έμπνευση, δημιουργία. Καλή μας φώτιση. Καλή μας Δευτέρα, επισήμως πια εδώ τα οι μαθητές γυρνάνε. Και στη φοχώρα καλή φώτιση. Έτσι, λοιπόν, να αποχαιρετιστούμε και να ακούσουμε την Κατερίνα μας, να κλείσει αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, έχω ένα σενάριο, Φρυγκολιά, το ξέρεις? Για παίξε. Λες, πρέπει κάτι τώρα να πω, το κλειδί να είναι μαγικό και σε λίγο πάλι θα βρω πώς να αλλάξω το σενάριο. Μα εγώ θα είμαι αυτή που θα φέρω άλλη εκδοχή.
Και σε λίγο πάλι θα βρω πώς να αλλάξω το σενάριο. Τώρα ό,τι κι αν κάνεις δεν είναι αρκετό. Κι αφού φτάσαμε εδώ θα φύγω πρώτη εγώ. Τώρα ό,τι κι αν λες δεν σ' ακούω ξανά. Σ' άλλο επίπεδο είμαι, σε τα κούνια ψηλά. Δεν είσαι εδώ, μα μ' αγαπάς. Το ξέρω πως τα όνειρα δεν είναι αληθινά. Μα εγώ θα ονειρεύομαι, θα ζω μέσα απ' αυτά. Νέα σειρά Ορζέν, μυαλουρονικό. Μην το πιείτε, λουστείτε.